Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Πριν μπούμε στη διαδικασία για να παρουσιάσω λίγο τις διαφάνειες δικές μας, κάτι το οποίο κατάλαβα κατά τη διάρκεια που άκουγα τον συνάδελφο, τον κύριο Μητυλέκα. Από εδώ πέρα λογικά πρέπει να... Μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, δύο σημεία. Ένα, από ό,τι κατάλαβα, αμφισβητείτε το θέμα απόφραξη. Έτσι, με λίγα λόγια, γι' αυτό τον ασθενή συζητάμε ότι μπορεί να είναι υποσυσταλτικότητα, μπορεί να μην είναι αποφρακτικός, μπορεί χιλιαδιό. Άρα, καταρρύπτουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες. Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ουροδυναμικό έλεγχο προεγχειρητικά, για να ξέρουμε πώς θα πάει ενδεχομένως μετά από τη στιγμή που θα χειρουργηθεί. Εντάξει, είναι συγκεκριμένες με νευρογενή, με πάθηση νευρολογική, με μεγάλο υπόλοιμα, με μεγάλη ηλικία ή μικρή ηλικία. Έτσι, δεν πληρεί καμία από όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Ένα δεύτερο το οποίο παρατήρησε ο κύριος Αλιβιζάτος είναι ότι μιλάμε για έναν ασθενή που έτσι πως το βλέπω, προσπαθούμε να το βάλουμε πολλά φάρμακα, γιατί αν το δώσουμε beta blocker, λογικά με ήδη υπάρχοντα προβλήματα θα έχει και πρόβλημα στήσης. Θα του βάλουμε φιναστερίδι ή δουταστερίδι, θα του βάλουμε αλφα blocker, γιατί φυσικά ένας 60's δεν μπορεί να βελτιωθεί τόσο καλά, ούτε 60's ασθενής, ούτε 60's σε μέγεθος προστάτη. Οπότε ξαφνικά θα μπούμε σε ένα κόστος, γιατί δεν είναι μόνο το κόστος, λέμε εντάξει, θα πληρώσει μόνο τη συμμετοχή για τα φάρμακα. Αυτό είναι ένας μύθος, για τον λόγο ότι ούτως ή άλλως τώρα και τα ταμεία το σκέφτονται πάρα πολύ καλά αν θα καλύπτουν ή όχι κάποια φάρμακα. Και μην ξεχνάμε ότι στις δύσκολες μέρες σκεφτόμαστε και το ολικό κόστος είτε για τα ασφαλιστικά ταμεία είτε για οποιονδήποτε. Επομένως, μιλάμε για έξοδα 1.200 με 1.300 ενδεχομένως μόνο τα φάρμακα για τον ασθενή μέσα σε ένα έτος. Το περιστατικό θα το περάσω γρήγορα, έτσι κι αλλιώς είναι κοινές οι διαφάνειες με τους συναδέλφους. Η συντηρητική αγωγή, πραγματικά το παραδεχόμαστε, δεν το συζητάμε. Αλφα μπλόκερ συστήνονται για μέτριο και σοβαρού βάρους συμπτωμάτων, ψηλή σοβαρότητα συμπτώματα. 5α ρεδοκτάση για τους μεγάλους προστάτες, για χρόνο, τουλάχιστον ένα χρόνο συνεχούς αγωγής, δηλαδή όχι θα το πάρει για κάποιο διάστημα, θα δούμε πώς θα πάει, θα το ξαναπιάσει. Δεν έχει δράση αν χορηγηθεί λιγότερο από ένα χρόνο. Και πάλι ο συνδυασμός για τους ίδιους λόγους, όταν είναι χαμηλό το Qmax, όταν είναι μεγάλοι οι προστάτες και μέτρια από σοβαρά τα συμπτώματα. Αντίστοιχα, υπάρχουν κάποια guidelines από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, όχι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε εξάχνωση, έτσι, απλώς ότι έχει αναγνωριστεί πλέον ως μέθοδος για να δίνονται λύσεις σε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι, για την εξάχνωση με photoselective prostatectomy, photovaporization of the prostate, συγγνώμη. Έτσι, και για την απόφραξη και για, για το διωγγωμένο προστάτη. Ας δούμε λίγο την αποτελεσματικότητα των δύο μεθόδων. Η αύξηση του μέγιστου, της μέγιστης ροής με ένα αλφα μπλόκερ είναι της τάξης του 1,3 με 3,2 μιλίλιτρα το δευτερόλεπτο. Ένα ποσοστό γύρω στο 25% αύξηση. Με τους 5α ρεδοκτάσεις της αναστολής, 0,2 με 2,2 και κυρίως δρούνε σε ασθενείς που έχουν προστάτη πάνω από 58 μιλιλίτρα, είναι ο ασθενής μας ένας τέτοιος ασθενής, και PSA πάνω από 4,4. Και ο συνδυασμός των δύο φαρμάκων αυτών αυξάνει κατά 3 με 4 μιλιλίτρα το δευτερόλεπτο. Αντιθέτως, οποιαδήποτε ελάχιστη επεμβατικότητας χειρουργική αντιμετώπιση ή η τουρπέ αυξάνει κατά 5,6 με 15, σε ποσοστό δηλαδή 43 έως 222%. Ένα άλλο στοιχείο αναφέρθηκε για την ουροδυναμική, δεν είναι για το συγκεκριμένο ασθενή, αλλά ισχύει στις έρευνες και είναι από τα guidelines. Μέχρι σε αυτό το σημείο δεν έχω αναφέρει συγκεκριμένες έρευνες, γιατί είναι πιο ασφαλές να παίρνεις από τα guidelines οι οποίοι έχουν κάνει ήδη ένα ξεκαθάρισμα στις διάφορες μελέτες που υπάρχουν και επομένως χρησιμοποιούν τις πλέον αξιόπιστες. Περιγράφουν υποδιπλασιασμό του εξωστήρα, της πίεσης του εξωστήρα στην φάση της μέγιστης ούρησης
Κάτι το οποίο δείχνει ότι άρεται η απόφραξη και επομένως ηρεμεί σε εισαγωγικά και εκεί στη σιγασία. Για την αποτελεσματικότητα, το υπόλοιμα ούρησης. Η αλφα μπλόκερ μειώνουν κατά 17 με 40%. Οι αναστολής 5α ρεδουκτάσεις 12 με 30%. Ο συνδυασμός προφανώς κάπως καλύτερα. Αυτές οι επεμβάσεις, οι minimal invasive τέλος πάντων και οι τουρπέ, 74 με 91%. Το IPSS το μειώνει 50%, 40%, εντάξει, δεν θα διαφωνήσουμε, έτσι, μεμονωμένα αλφα μπλόκερ, χρησιμοποιώντας τους αναστολής 5α ρεδουκτάσεις 20 με 30%, ο συνδυασμός φτάνει πραγματικά το 50%. Αντιθέτως, μια επέμβαση απευθείας στο 60 με 75% βελτίωση του IPSS score. Ο όγκος αυτός βγαίνει, ο όγκος, το μέγεθος δηλαδή του προστάτη, με 5α ρεδουκτάση μειώνεται κατά 17 έως 26%. Επομένως, εκεί θα τον έχει και στα 65 του και στα 70 του μπροστά του είναι ο προστάτης, δεν φεύγει. Αντιθέτως, με τις μεθόδους αυτές μειώνεται αμέσως κατά 34 με 54%. Για το θέμα της εξάχνωσης και της laser εξάχνωσης, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες εικόνες ακόμα. Απλώς αυτό το οποίο λέγεται, υπάρχει σε έρευνες, είναι ότι μειώνει το PSA κατά 40 με 60%, οπότε λογικά μειώνει και το μέγεθος σε ένα τέτοιο ποσοστό περίπου. Οι παρενέργειες των φαρμάκων. Αλφα μπλόκερ. Τα αγκιοκινητικά, αδυναμίες, ζάλες, ορθοστατική υπόταση, στιτική δυσλειτουργία, παρόλο ότι υπάρχουν, ανάλογα με το τι φάρμακο χρησιμοποιείται, υπάρχει και διαφορετικό προφίλ, μικρές αλλαγές όμως, ενώ με την 5α ρεδοκτάση της αναστολής, μείωση της λίπιντο και στιτική δυσλειτουργία σε ένα ποσοστό 3 με 10%, γυναικομαστία 1 με 2%. Το ξέρω, δεν είναι υψηλά ποσοστά, έτσι. Ο συνδυασμός προκαλεί συνεργική δράση, συνεργική παρενέργεια, οπότε αυξάνονται αυτά τα ποσοστά. Το λέιζερ, ναι, έχει επιπλοκές. Ας πιάσουμε λίγο, για να μην ανοιχτούμε πάρα πολύ σε όλες αυτές τις επεμβάσεις, ας πάμε για την εξάχνωση με το λέιζερ. Πραγματικά έχει και δυσουρικά ενοχλήματα που κυρίως είναι τις πρώτες μέρες, ένα 5 με 10%. Πάνω από ένα μήνα διατηρείται ένα 3% αυτών των δυσουρικών ενοχλημάτων. Πιθανότητα να χρειαστεί να ξαναμπεί καθετήρας με τα εγχειρητικά 2 με 8%, η ακράτεια κάτω από 1%, αιματουρία κάτω από 10%, χωρίς όμως να χρειάζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων μετάγγιση αίματος, ουρολοιμώξεις, στένωμα αυχένα κυρίως στους μικρούς προστάτες, μέχρι 6%, αλλιώς στένωμα ουρίθρας, παλίνδρομη εξπερμάτιση, μπορεί να χρειαστεί να γίνει επανεπέμβαση σε ένα 0 έως 12% με ένα μέσο όρο γύρω στα 6,5. Μιλάμε για τα πρώτα 2 χρόνια. Και αν χρειαστεί ένα άλλο ερώτημα, αν χρειαστεί να γίνει ριζική προστατεκτομή μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο, είναι δυνατή, έχει προβλήματα στην διαδικασία. Μία έρευνα υπάρχει, η οποία λέει από τον Μπάκμαν, η οποία αναφέρει ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, ενδεχομένως έτσι μια μεγαλύτερη δυσκολία στα αγκιονευρώδη δεμάτια, χωρίς όμως να προκαλέσει ιδιαίτερο πρόβλημα στο χειρουργείο. Κάποιοι μύθοι για τα χειρουργεία, για τα συγκεκριμένα τώρα με το λέιζερ. Δεν έχει παρατηρηθεί θετική δυσλειτουργία. Παρόλο που λέμε ότι να είναι χειρουργείο, εκ των πραγμάτων θα καυτηριαστεί, θα δημιουργηθεί ήδημα, θα υπάρξει πρόβλημα στην περιοχή, είναι τόσο επιφανειακή η εξάχνωση που δεν επηρεάζει, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα αναφορές, έτσι. Τον αντίον υπάρχει και βελτίωση σε κάποιο follow-up εξαμήνου. Συμφωνούμε επομένως ότι μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, τέλος πάντων σοβαρές αλλαγές δεν υπάρχουν στο θέμα της IIEF. Και η παλίδρομη εξπερμάτιση, γνωστή. Ένας δεύτερος μύθος. Ναι, αλλά μήπως αυτό που πάμε να εξαχνώσουμε έχει μέσα καρκίνο. Επομένως, μειώνουμε τις πιθανότητες να διαγνωστεί ένας καρκίνος σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να προκαλέσουμε με αυτόν τον τρόπο πρόβλημα στον ασθενή. Ο Μπάχμαν λέει ότι το 2,5 με 3% μόνο των ατόμων, και ήταν πολύ μεγάλη σειρά, τα οποία είχαν υποβληθεί σε διουρηθρική προστατεκτομή, είχαν και καρκίνο στον προστάτη. Και ήταν μη σημαντική καρκίνη αυτή. Σαφώς, άμα έχεις μια υποψία ότι μπορεί να υπάρχει καρκίνος μέσα στον προστάτη, από το PSA, από την δακτυλική εξέταση, σαφώς πρώτα θα κάνεις βιοψία, έτσι.
προεγχειρητικά και ανάλογα μετά θα κινηθείς. Έτσι κι αλλιώς αυτή ήταν μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για όλα τα άτομα τα οποία μπαίναν στη διαδικασία των μελετών, και είτε τυχεοποιημένων είτε μη. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να μας απασχολεί είναι το κόστος κέρδος. Για πρώτη φορά φέτος στο Πανελλήνιο είδα να αρχίζουν να πιέζουν πάρα πολύ για μείωση και ελάττωση των φαρμάκων που χορηγούνται. Αρχίζουν να είναι, ας πούμε, θειασότητες πολύ περισσότεροι τις διακοπτόμενες, για παράδειγμα, στο ΣΥΕ προστάτη. Είναι πράγματα τα οποία προωθούνται ότι πρέπει να μειώσουμε όσο γίνεται το κόστος το φαρμακευτικό. Γενικότερα στην υγεία, αλλά σαφώς και στο φαρμακευτικό. Στην Triumph, λοιπόν, αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι κατά μέσο όρο 860 ευρώ σπαταλώνται το έτος για ένα άτομο το οποίο έχει υπερπλασία προστάτη, τα 3/4 εκ των οποίων σπαταλώνται για τα φάρμακά του. Αυτό βέβαια έγινε πριν από χρόνια, έτσι δεν είναι πρόσφατη, επομένως και το κόστος πιθανότητα να έχει ανεβεί. Μόνο στην Αμερική η αλήθεια είναι βρέθηκε ένα μοντέλο το οποίο καθιστά cost effective την εξάχνωση με λέιζερ σε σύγκριση με τη χρόνια φαρμακευτική αγωγή από τον Στόφσκι. Ένα επόμενο στοιχείο από Βέλα Ναβαρέτ. Μέσα στη μία δεκαετία, 1992-2002, παρατηρήθηκε ότι έχουν μειωθεί οι επεμβάσεις στον προστάτη, για αδένωμα του προστάτη, στο 4,9%. Φυσικά, για να έχουν μειωθεί αυτές, έχει αυξηθεί η συνταγογράφηση, έχουν αυξηθεί τα έξοδα για την κάλυψη των ασθενών. Και όταν πλέον θα έρθει η ώρα για να χειρουργηθούν, γιατί πολλοί από αυτούς θα χειρουργηθούν eventually, που λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, τα χειρουργεία μπορεί να είναι λιγότερα, αλλά είναι σε πολύ μεγαλύτερους προστάτες, σε πολύ πιο επιβαρημένους ασθενείς, γιατί στο μεταξύ έχουν μπει στη διαδικασία, έχουν κάνει υπέρταση, έχουν πρόβλημα με την καρδιά, έχουν stents, έχουν αντιπυκτική αγωγή. Με αποτέλεσμα τα χειρουργεία αυτά να είναι πιο προβληματικά. Και φτάνουν μάλιστα σε σημείο, σε εκείνη την εποχή, μιλούσαν για διακιστικές προστατεκτομές μόνο. Μην ξεχνάμε ότι η μέση αύξηση του όγκου του προστάτη είναι περίπου 2 μιλιλίτρα το έτος. Άρα το προσθέτουμε αυτό σιγά σιγά στην πορεία. Ένα τελευταίο έρευνα έδειξε ότι μέσα στα πρώτα 3 έτη εγκαταλείπουν σχεδόν το 50% των ασθενών την αγωγή με αλφα μπλόκερ. Είτε λόγω παρενεργειών, είτε γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι πλέον με το αποτέλεσμα και αποφασίζουν να χειρουργηθούν. Επίσης, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να αποτύχει η χρήση των αλφα μπλόκερ σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα, έχει ο ασθενής, ο δικός μας, στο μέγεθος του προστάτη μεγαλύτερο των 40 μιλιλίτρων, έχει ο ασθενής μας τέτοιο προστάτη, σε PSA άνω του 1,5, έχει ο ασθενής μας τέτοιο προστάτη, τέτοιο PSA, και σε Qmax μικρότερο των 10 μιλιλίτρων το δευτερόλεπτο. Εντάξει, εκεί είμαστε οριακά. Άρα, ναι, δεχόμαστε η αγωγή η συντηρητική έχει ελάχιστες παρενέργειες, ελάχιστες επιπλοκές, ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι αναστρέψιμες με τη διακοπή. Λογικά επανέρχεται στην κανονική κατάσταση ο ασθενής ό,τι αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μας λέει κάτι, γιατί η ιατρική, είπαμε, είναι ωφελήν ή μη βλάπτην. Δεν είναι μόνο μη βλάπτην. Προσπαθούμε να ωφελήσουμε τον ασθενή κατά βάση. Έτσι, αλλιώς θα ήταν ένα απλό ξεμάτιασμα, καμιά παρενέργεια, κανένα πρόβλημα. Άρα, πρέπει να δούμε άμα είναι αποτελεσματικό, άμα αξίζει να το κάνει ο ασθενής. Είναι πολύ πιο αποτελεσματική η χειρουργική παρέμβαση. Αυξάνει τη μέγιστη ροή, μειώνει δραστικότατα το IPSS, μειώνει το μέγεθος του προστάτη, μειώνει και το υπόλοιμα ούρησης. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τον απασχολούσαν τον ασθενή, όχι το μέγεθος του προστάτη βέβαια, αλλά το Qmax και ως αποτέλεσμα αυτού το IPSS και το υπόλοιμα ούρησης. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας αυτοκινητιστής. Αυτός αυτοκινητιστής θα παίρνει την αγωγή αυτή εδώ και παρόλα αυτά, είτε στην εθνική οδό ή όπου βρίσκεται, θα πρέπει να σταματάει δίπλα και να ουρεί ή να βρει μια λύση όπως θα δούμε παρακάτω. Δεύτερο πλεονέκτημα είναι άμεση λύση στο αποτέλεσμα. Δεν είναι επικίνδυνη λύση, δεν έχει ιδιαίτερες επιπλοκές, υπάρχουν επιπλοκές, δεν είναι σοβαρές επιπλοκές. Μικρή νοσηλεία, επομένως γρήγορη επάνωδος του ασθενή στη δουλειά του. Μικρό το ποσοστό των τυχαίων καρκίνων, ένα άλλο πράγμα το οποίο μας απασχολεί, έτσι μόλις 2,5 με 3%.
υψηλό ποσοστό αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής και σε εκείνη τη φάση το χειρουργείο γίνεται υπό χειρότερες συνθήκες και επομένως είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τον ασθενή. Κάτι άλλο. Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των μελετών, αυτών των γνωστών Combat M-TOPS, που έχουν γίνει για τη χρήση και τη συγχορήγηση Alpha Blocker και Tutasteride C Finasterides, με την πραγματικότητα. Αυτή είναι μια εργασία από την Αυστρία, η οποία έδειξε, από το Mattersbacher, ο οποίος πιστεύω ότι είναι απόλυτα αξιόπιστος, παρατήρησε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών οι οποίοι προσέρχονται με πρόβλημα στον γιατρό, με πρόβλημα δυσουρικών λόγω υπερπλασίας προστάτη, παίρνουν την αγωγή και εξαφανίζονται. Και τα παίρνουν 10 χρόνια, τα παίρνουν 20 χρόνια τα φάρμακα αυτά εδώ, χωρίς, λες και είναι πανάκια. Όλες αυτές οι έρευνες μιλάνε για ένα follow-up της τάξης περίπου των 4-4,5 ετών. Κανένας δεν μας έχει πει για το τι γίνεται στον προστάτη σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια, σε 20 χρόνια. Τέλος, ένα άλλο απλό ερώτημα. Γιατί να σπαταλάμε λοιπόν χρήματα σε μακροχρόνια συντηρητική αγωγή με στόχο τα 2 μιλιλίτρα, 4 μιλιλίτρα πείτε με το συνδυασμό, με μικρή βελτίωση των συμπτωμάτων και δεν βεβαιώνουμε απευθείας πριν να είναι βαρύτερη κατάσταση, βελτιώνοντας την ούρηση κατά 100 και 150%. Με λίγα λόγια, ο ασθενής θα πρέπει να πάρει μία απόφαση, έχει ένα δίλημα. Είτε θα τριγυρνάει με το μπουκάλι κάτω από το cockpit, κάτω από το τιμόνι, μέσα στην εθνική οδό, οπότε έχει όλους τους κινδύνους που μπορεί να έχει, ή θα πρέπει να πάρει μια απόφαση για χειρουργείο. Και αν μη τι άλλο, κύριε Θανασόπουλε, συγγνώμη κιόλας, με όλο τον σεβασμό που σας έχω, γιατί είστε δάσκαλος μου στην ουροδυναμική και νευρουρολογία, τέλος πάντων υπάρχουν και αδιάσυστα στοιχεία. Ευχαριστώ.